Το κομμάτι της εκπομπής μας είναι το κομμάτι που κεντρίζει συνεχώς το ενδιαφέρον και την προσοχή σας, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε και από τα δικά μας τα μηνύματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αισθητικές παρεμβάσεις, ανέμακτες όμως. Θα μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους μπορούμε, άντρες και γυναίκες, να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας, χωρίς βεβαίως να μπούμε σε μια διαδικασία χειρουργείου, είναι και το πιο σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε και σε ακόμη ένα, στη βιοφαροπλαστική. Να περάσω ευθύς αμέσως και να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Σπύρο Βλάχο, ο οποίος είναι και στα Laser Light Clinics και επίσης και στο Υγεία ως συνεργάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Είστε ειδικός πάνω σε αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται και κυρίως στις εφαρμογές του laser. Οπότε θα ήθελα ουσιαστικά και μέσα από την ευκαιρία που θα έχουμε βλέποντας κάποιες συγκεκριμένες εικόνες να δούμε λίγο πόσο όλες αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν την εικόνα χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, χωρίς να αλλοιώσουν αν θέλετε ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά ενός προσώπου, χωρίς να μας αλλάξουν πολύ. Έχετε δίκιο. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος αφενός με φοβάται τον ιστερή, αυτό το φόβο για το χειρουργείο, διαφετέρου δεν έχει και τον διαθέσιμο χρόνο για την μετεπεμβατική περίοδο. Σου λέει δεν μπορώ εγώ να αφήσω τη δουλειά μου, δεν έχω τέτοια πολυτέλεια και θέλει να κάνει κάτι μη επεμβατικό, το οποίο να βελτιώσει την εικόνα του προσώπου του ή άλλων σημείων του σώματος, για να αισθάνεται καλύτερα, να δείχνει καλύτερα, να λειτουργεί καλύτερα στο σύνολο και στην οικογένειά του. Λοιπόν, νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε ευθύς αμέσως να δούμε παραδείγματα για να καταλάβουμε ακριβώς πώς επενεργούν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, έτσι, οι οποίες είναι ανέμακτες. Ωραία, λοιπόν, βλέπουμε την πρώτη εικόνα. Τι ακριβώς έχετε κάνει εδώ? Βλέπουμε ένα περιστατικό, ένα πρόσωπο το οποίο φέρει ουλές από ακμή, βαθιές, σκαμμένα πρόσωπα, δύσκολα περιστατικά. Κάτω δεξιά όμως παρατηρούμε το πρόσωπο μετά από τις θεραπείες με το fractional laser, όπου παρουσιάζεται μια σημαντική βελτίωση της εικόνας. Σε όποιους διακόπτω, το fractional laser είναι η τελευταία εξέλιξη. Ακριβώς. Είναι ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει στον χώρο των laser. Δεν εξαλείφει 100% τις ουλές, δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος, ούτε επεμβατικά δεν γίνεται αυτό. Αλλά τις αμβλύνει σαφώς και βλέπετε μια πολύ καλύτερη εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Μετά από πόσες επαναλήψεις μπορεί